Και πρώτο τζάμπο λοιπόν, κατοχή για την ομάδα της Ανόρθωσης, για την ομάδα της Αμοχώστου, με τον Τρέτιάκοφ. Ανεβαίνει ψηλά ο Τέιλορ. Χέρι με χέρι προσπαθεί να δώσει με τον Χόρτον. Διεισδύει όμως ο Σκίνερ χωρίς αποτέλεσμα. Rebound για την ομάδα της Λάρνακας. Και πρώτη επίθεση, πρώτη κατοχή για τους Λάρνακες. Με την ομάδα της Λάρνακας, με τον Μαντοβάνη στην αδύναμη πλευρά, το τρίποντο άστοχο, η μπάλα στο σίδερο, rebound για την ομάδα της Λάρνακας. Το σούτ του 2 πόντων, εύστοχο, πρώτη πόλη στο παιχνίδι, 2-0 για την ΑΕΚ. Και δεύτερη επίθεση για την ομάδα της Αμοχώστου. Σου τριών πόντων, εύστοχο για την ομάδα της Ανόρθωσης με τον Λάντριους Χόρτον. Και από την αδύναμη πλευρά της δύο Μαντοβάνης τελικά το τρίποντο για την ομάδα της ΑΕΚ, η οποία απαντά. Να λοιπόν, ξεκινάνε με τρίποντα οι δύο ομάδες. Τρίποντο από τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή. Με την ομάδα της Ανόρθωσης να έχει τώρα την μπάλα στα χέρια με τον Χόρτον. Η μπάλα και πάλι στην αδύναμη πλευρά και τρίποντο για την ομάδα της Αμοχώστου. Εύστοχο τρίποντο από τον Μουόσα. Μπράουν, η ανέβη για βοήθεια και ο Χαντ. Η μπάλα στην αδύναμη πλευρά σου τριών πόντων και εύστοχο. Κονσέρτο για πολυβόλα σήμερα στο γήπεδο τη δεύτερη τεχνική σχολή Λεμεσού. Στην αδύναμη πλευρά και πάλι με τον Μπράουν να μην φοβάται και να δίνει στο Σιμιτζή μόνο ελεύθερο. Τρίποντο εύστοχο. Ακόμα ένα τρίποντο για την ομάδα τη ΑΕΤ. Ενώ η Ανόρθωση θέλει να απαντήσει και αυτή με τρίποντο, όμω ήταν άστοχο ο καλαθοσφαιριστή τη. Με την ΑΕΚ όμως να κλέβει, πήγε να γίνει το μπλοκ. Τελικά καλάθι από τον Μπράου. Αυτά τα ποσοστά στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ενώ η Ανόρθωση πάλι προσπαθεί με τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι εύστοχο για την ομάδα της Αμοχώστου. Σιγά σιγά και στην εξωτερική ο κόσμος της Ανόρθωσης. Ενώ βλέπουμε μια πολύ ωραία πάσα του Τέιλορ προς τον Γιώργο Τρετιάκοφ. 17-18, μειώνει η μεγάλη κυρία να ηρεμήσει στις εκφράσεις του. Συνέχεια όμως το παιχνίδι με την Ανόρθωση, assist και πολύ ωραίο τρίποντο από τον Έντουαρντ Σκίνερ. Συνεργάστηκαν πολύ ωραία οι της Ανόρθωσης και έχουμε προβάδισμα για την ομάδα της Αμοχώστου, 20-19. Άλλο ένα τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο, rebound για την ομάδα της Λάνακας και τον Μπράουν, ο οποίος θέλει να παίξει γρήγορα. Τελικά προλαβαίνει και επιστρέφει η Ανόρθωση. Μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μπράουν και καλάθι και φάουλ. Και πάλι Ντάλτον σου τριών πόντο, εύστοχος. Άλλο ένα λάθος και πάλι για την ομάδα της Λάνακας. Μουόσα βρίσκει τον διάδρομο μόνος, ευστοχή. 45-41 και αυτό φαίνεται ξέσπασμα στην κερκίδα των οργανωμένων των φίλων της Ανόρθωσης. Στον τέρπι της 15ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League από τους δύο πρωτοπόρους του πρωταθλήματος. Με τον Τάλτον να δίνει στον Τρετιάκοφ. Εύστοχος ο Τρετιάκοφ. Άλλο ένα τρίποντο λοιπόν για την ομάδα της Ανόρθωσης. 58-51 η διαφορά και πάλι στους 7. Δεν καταφέρνει η ομάδα της Λάρνακας να πάρει rebound. Δίνει δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στην Ανόρθωση. Άλλο ένα τρίποντο όπου αυτή τη φορά δεν συγχωρεί η ομάδα της Αμοχώστου. Περικαίνει τρίποντο και αμέσως time out. Με 14. Με τον Τάλτον να δίνει στον Σκίνερ. Σκίνερ να δίνει στον Χόρτον. Αυτός δεν τον πολύ σκέφτηκε. Έριξε την βόμβα και η διαφορά ανεβαίνει κι άλλο. Η διαφορά στους 10, 74-64, 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Προβληματισμένος ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, ο προπονητής της ΑΕΚ. Το παιχνίδι θα ακυρώσει επίθεση τελικά η ομάδα της Λάρνακας. Με τον Ιάκωβο Παντελή να δίνει στο Χόλισγουορθ, αυτό σε ένα τρίποντο. Να αυστοχή μπάλα στο σίδερο. Ούτε ο Μπράουν κατάφερε να πετύχει το σκορ. Και έχουμε τέλος του αγώνα. 82-72, μεγάλη κυρία. Κερδίζει την ΑΕΚ στον τέρπι κορυφής του Πανκυπρίου πρωταθλήματος μπάσκετ. Στον τέρπι της 15ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League. Η ΑΕΚ λοιπόν παραμένει στις 11 νίκες έχοντας 2 ήττες. Η Ανόρθωση πάει και αυτή στις 11 νίκες έχοντας 3 ήττες. Να πούμε ότι η Ανόρθωση έχει και έναν αγώνα περισσότερο.
και το 82-72 είναι γεγονός.